Να δούμε μαζί οι εικόνες από το Buenos τι Aires. Γίνεται στο Buenos Aires. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες. Και στην Plaza de Mayo, λοιπόν, και στην Casa Rosada, έξω από το παρεκκλήσι, στο οποίο θα γίνει η κηδεία, αναμένεται να γίνει σήμερα η κηδεία του μάγου του ποδοσφαίρου, του Diego Maradona, στις 6 ώρα το απόγευμα, ώρα Αργεντινής, περίπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι, στη 1 η ώρα μάλλον το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και έξω από το σπίτι του κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να αποτίσουν φόρο τιμής στο ίνδαλμα αυτό του ποδοσφαίρου. Έχουν συγκεντρωθεί φίλαθλοι, άνθρωποι οι οποίοι τον λάτρεψαν, τον είδαν στα γήπεδα να μεγαλουργεί. Που μεγάλωσαν μαζί του, που γνώρισαν το ποδόσφαιρο μέσα από τις δικές του επιδόσεις, που αγάπησαν το ποδόσφαιρο. Καλά, και στην Αργεντινή ούτως ή άλλως, παιδιά, το ποδόσφαιρο έτσι, είναι συνυφασμένο με τον Diego Maradona. Από είναι... από τις γειτονιές. Από τις γειτονιές, σωστά. Βλέπαμε τα πλάνα του, όταν ήταν παιδί, τα στόμα πλάνα του το πρωί. Ένα πιτσιρίκι με μακριά σγουρά μαλλιά και την μπάλα στα πόδια, έτσι, στους χωματόδρομους. Ναι, οπότε όλο αυτό που βλέπουμε και παρακολουθούμε είναι αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει. Είναι το κυρίαρχο θέμα. Ένα απλός ποδοσφαιριστής. Ένα φαινόμενο ήταν. Ήταν ένα φαινόμενο. Ολόκληρη χώρα, νομίζω, τη 20η πλάτη του. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή είναι το κυρίαρχο θέμα. Και οι εικόνες αυτές ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος αναμένεται να προσέλθουν στο λαϊκό προσκύνημα, στο οποίο θα τεθεί η σωρός του Diego Maradona. Είναι εικόνες που τις βλέπουμε. Βλέπουμε και την τεράστια επιρροή που είχε σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, μια μεγάλη παγκόσμια απώλεια. Ένα σύμβολο του ποδοσφαίρου. Πρώτη είδηση παντού από χθες. Σε δευτερόλεπτα μεταδόθηκε η είδηση του θανάτου του. Ευνίδιος θάνατος. Από ανακοπή. Είχε ανάρρωνε στο σπίτι του στην πόλη Τίγκρε μετά από μια επέμβαση που έκανε στον εγκέφαλο. Μάλιστα στις 30 Οκτωβρίου είχε και τα γενέθλιά του. Και παρά τις προσπάθειες των, μας έλεγε νωρίτερα ο Γρηγόρης, ο γιος, 12 ασθενοφόρα έφτασαν στο σπίτι. Και παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Τριήμερο εθνικό πένθος, να θυμίσουμε, έχει κηρυχθεί στην Αργεντινή. Και είναι αμέτρητες πραγματικά οι συλληπιτήριες ανακοινώσεις και από ηγέτες και από παράγοντες του ποδοσφαίρου και από ομάδες, όπως είναι φυσικό. Και στο Twitter πρώτο hashtag είναι ο Diego Maradona.